κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που εντελούν σύμφωνα με στοιχεία οι εξορυκτικές δραστηριότητες Περλίτη για τους κατοίκους της Μήλου. Όπως έδειξε μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με πνευμονολογικά και οφθαλμολογικά προβλήματα των κατοίκων, ενώ προκαλούν και τεράστια ρήπανση για το περιβάλλον. Μια περίεργη υπόθεση εξόρυξης, επεξεργασίας και διάθεσης Περλίτης στη Μήλο εκδικάζεται την Παρασκευή στο τριμελές πλημελιωδικείο Σύρου. Σύμφωνα με καταγγελίες αλλά και την επιδημιολογική μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αποτελούν για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού τα υπέρλεπτα σωματίδια επεξεργασμένου Περλίτη που διαχέονται από την εξορυκτική εταιρεία SNP τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα. Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μήλο εδώ και πολλές δεκαετίες. Και που μέχρι σήμερα από το 2008 τις έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 392.000 ευρώ για σωρία περιβαλλοντικών παραβάσεων από τους επιθεώρητες περιβάλλοντος. Η επεξεργασία του Περλίτη γίνεται με τρόπο που συνιστά έγκλημα εναντίον του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μετά από αγώνες και προσπάθειες χρόνων υπήρξε μια απόφαση του κυρίου Λοβέρδου που προσπαθούσε να βάλει στο θέμα. Ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Σεπτέμβριο εξέδωσε υγειονομική διάταξη με την οποία διατάζει την εταιρεία να προχωρήσει σε ταφή όλων αυτών των αποβλήτων αντί της ανεξέλεγκτης ρήψης του στη θάλασσα. Αφορμή για αυτή την απόφαση αποτέλεσε η πολυσέλιδη έκθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών που βλέπετε. Μια έκθεση που επιβεβαιώνει την σύνδεση των περιστατικών Περλίτη στους οφθαλμούς αλλά και πνευμονολογικά περιστατικά με τις εξορύξεις της εταιρείας. Η πιθανότητα για κάποιον κάτοικο της Μήλου να έχει πρόβλημα από το αναπνευστικό του σύστημα, κυρίως χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, πνευμονική ίμωση και άλλα παρόμοια προβλήματα ήταν παραπάνω από διπλάσια από ότι οι άνθρωποι που ζουν στα Ινόφυτα, που είναι επίσης μια εκβασμένη περιοχή, και η πιθανότητα της θνησιμότητας από αυτά τα νοσήματα ήταν πάλι 2 με 3 φορές υψηλότερη από τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος. Παρά τα συμπεράσματα της επιδημιολογικής μελέτης, είναι άξιο απορία στο γεγονός ότι ο Δήμαρχος του νησιού αμφισβητεί ότι τίθεται ζήτημα δημόσιας υγείας. Είναι θέμα του Κέντρου Υγείας και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με τον οποίο έφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν αντίθετο με τη Μήλο, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά το βλέπουμε. Πάντως, την ώρα που κανείς δεν γνωρίζει εάν και από ποιον ελέγχεται η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας, το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος παρέτεινε πριν από μερικούς μήνες κατά 4 χρόνια τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της SNP με την προοπτική της σταδιακής συμμόρφωσης. Μέχρι τότε, το περιβάλλον αλλά και οι κάτοικοι της Μήλου θα βρίσκονται στο έλεος του Περλίτη. Πάμε στη Μελίνα Τσέλιο, γιατί Μελίνα, μία μέρα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης στη Σύρο, είχαμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία διαψεύθηκε κατηγορηματικά τις φήμες που θέλουν απόσυρση ή μεταβολή της υγειονομικής διάταξης. Σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαψεύδει κατηγορηματικά φήμες που κυκλοφόρησαν ότι πρόκειται να αποσυρθεί ή να μεταβληθεί η υγειονομική διάταξη 21 Σεπτεμβρίου για την προστασία της υγείας του πληθυσμού της νήσου Μήλου από βλάβες προκαλούμενες από την διάχυση υπέρλεπτων Περλίτη σε αέριο ή υδάτινο περιβάλλον προερχόμενων από εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Μάλιστα, εντός των επομένων ημερών θα καθοριστούν και οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θα εφαρμόσουν την υγειονομική διάταξη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα.